Είδα κάτι βιντεάκι του Παραγουανού, γράφει για τον Λεσκάνο. Αυτός έχει φάτσα ψυχασθενή. Θα κολλήσει μαζί μας και εμείς μαζί του. Και ρωτάει αν έχει κάποιο τραυματισμό. Με τη λογική του, δηλαδή, ο Πούκιου θα περάσει από το γήπεδο για προπόνηση. Με αυτή τη φάτσα. Ναι. Δεν είναι μόνο η φάτσα, παιδιά. Ψυχασθενής, ξέρουμε ότι είναι ο Ερίκε. Ο Ερίκε είναι κανονικός ψυχασθενής και δεν έχει φάτσα. Είναι ξαθός βασιλιάνος. Ναι. Αυτά μέχρι στιγμής για τα... Δεν έχουμε φάτσες πλάκα-πλάκα. Δηλαδή ο Κρέσπο τώρα, το λες παοξίδικη φάτσα. Έχει ωραίο χιούμορ. Ναι, ωραίος είναι. Τίμιος. Πάμε παρακάτω. Ο Βαρέλα, για μαύρος, είναι πολύ γλυκιά φάτσα. Δεν γεννήθηκε και στο Μπρούκλιν μέσα. Ο Μάτος, νορμάλ. Ο Βιερίνια, γλυκούλης. Γλυκούλης. Ο Κάνιας, γλυκούλης καθαρά. Δηλαδή είναι, είναι αυτός που είχε πάντα μία γκόμενα που τη γούσταρε, πολύ καλή φίλη και δεν έφαγε ποτέ. Ο Μαουρίτσιο, η χαρά της πεθεράς, δηλαδή ο Γκιουλέκας του βαζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Ωραία. Ο Πέργας, εντάξει, μιλάμε τώρα για... Ανατόλια. Ανατόλια. Μπράβο ρε Δημήτρη. Μπράβο. Ο Τζαν Μακάμπος για μαύρος, φίλε, πολύ πολιτισμένος. Έψαχνε τη βέρα του δύο μέρες. Ωραία. Ο Πλούγιοβιτς είναι για τσόντες, γυρίσματα. Το Αποστολή μόνο τέτοιο το 2 και είναι. Ο Πλούγιοβιτς είναι φάτσα. Ωραία. Και ποιους άλλους έχουμε φάτσες. Αριστερά ποιο να βάλουμε. Πασχαλάκη. Πασχαλάκης έχει χαζομάρα φαίνεται. Και βαράκι άσχημα, πάει κάνει kickbox, να ξέρεις. Βαράει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έτσι αυτό που βλέπεις στο Ξανθό, το αφελές, το τέτοιο. Πολύ καλό ότι καμιά μέρα θα του γυρίσει και δεν είναι και δύο μέτρα. Πολύ καλό τροματοφύλακα. Ε? Πολύ καλό αξιόλογο. Ρεφλέξα τα ανακλαστικά. Mm. Με τα πόδια θα βελτιωθεί. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το Λιμιό. Το μούτρο Λιμιό. Όχι, δεν έχει μούτρο ούτε αυτό. Έχουμε. Ο Μαρεζάς, η χαρά τη πεθερά και αυτό το συζητάμε. Ποιου έχουμε κανέναν με μούτρα, ρε. Ο Άρντα. Ο Άρντα, τι ο Άρντα. Άμα δηλαδή έβλεπε τον Άρντα να πουλάει κάτι στο πανηγύρι τη Παναγία σου Μελάδα, σου φαίνεται παράξενο. Ε. Λέω και σου μιλάω για να γίνω αρεστό στον πρόεδρο, αλλά λέμε αυτά. Η Ρουφιάνη δηλαδή που ακούτε και πάτε και τα λέτε, ξέρετε πού. Πείτε ότι είπα για την Παναγία σου Μελά. Ποιο άλλο δε φίλε. Δεν έχουμε μούτρα, ρε. Όπω παλιότερα τι είχε δηλαδή. Είχα Γκαρσία, είχα Κονσεϊσάο. Μιζέρα, δε φίλε. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Τσιρίλο. Τσιρίλο, σκατόμουτρα. Μάρκος Αντώνιο, παίζαμε με την ΚΑΠΑ 20 και του σήκωνε τα πετσιρίκια στα 5 μέτρα. Τα μούτρα δεν ήταν. Ήτανε, ρε φίλε, ήταν. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Μάρκος Αντώνιο. Σαν το πράσινο μίλι ήταν. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά αν έπαιζε ο Μάρκος Αντώνιο στο James Bond, το. Ξέρω εγώ, κάποιο που τελειώσει τον πλανήτη, ο φουσκωτό του θα ήταν στο Μάρκος Αντώνιο. Ωραία. Ποια άλλα μούτρα είχαμε. Δηλαδή, πιστεύει ότι μπαίνει στο γήπεδο το καλοκαίρι, πάω κουβασίλη. Ο Μουσλήμος του λες καλημέρα και σε κοιτούσε με το βλέμμα εκείνο εκεί και έλεγε τώρα ο χαζός αυτός τι θέλει. Του είπα κάτι για τη μάνα του, του είπα δεν καταλάβαινες. Δηλαδή έχεις μειονεκτή τώρα. Χακόμπο. Ναι. Μπαίνεις στο ΠΑΟΚ Βασιλεία. Ναι. Παρατάς του εντεκάδες. Σε βλέπει ο Ελβετός, αν έχουν Ελβετό. Ή οποιοδήποτε άλλο εσένα απέναντι τις φάτσες του ΠΑΟΚ και λέει τώρα τους έχω αυτούς. Τι είναι αυτή η Φλόρη. Άμα ξεκινήσει το μάτσο όμως μετά. Εκεί σφίγγουν λίγο γιατί είμαστε καλή ομάδα. Ωραία. Θέλουμε όμως και ένα σκατόμουτρο. Θέλουμε ένα. Χατσερίδης. Χατζηδης έχει σκατόμουτρα. Και ναι. Γεμάτο τατουάζ και αυτά και, και τα τέτοιο, είναι... ναι, και βαράει και βαράει. Και βαράει. Ωραία. Σου λείπε. Ο Σουηδός έχει σκατόφατσα. Έχει, έχει. Όχι, φάτσα έχει. Σκαμμένη, ρε, είναι τέτοια, ρε, είναι... Δεν τον περιμένεις. Είναι κακιά στιγμή. Δεν τον περιμένεις. Δεν πανηγύρισαν όταν βγήκε. Δεν πανηγύρισαν. Δεν είναι από τους Σουηδούς τους ωραίους. Ωραία. Ναι, έχει ένα... Είναι κακιά στιγμή. Στο μάλλον με. Ναι, ναι, φίλε, Χατσερίδη, βέβαια έχει μούτρα. Έχω Χατσερίδη, ναι. Σε αυτό, δηλαδή, αν το σκάουτινγκ το σκέφτηκε έτσι. Το σκάουτινγκ, τέλος πάντων. Αν το σκεφτήκαν έτσι, ωραία, μαγκιά τους. Σαβίνη Κοντρέρας. Κοντρέρας δεν έχει σκατόφατσα. Όχι. Ο Κοντρέρας είναι ο κλασικός μουλοχτός της παρέας που ξεκινάει τη μανούρα. Ο κλασικός. Με τα κλασικά χτυπήματα στη φτέρνα. Στη φτέρνα του αντιπάλου. Αυτό σοκαριστικά. Δηλαδή, Πουλιοτόπουλε, αν μας ακούς, ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μαθαίνει ο αμυντικός στον ΠΑΟΚ είναι αυτό το πάτημα με την τάπα στη φτέρνα. Στην πρώτη φάση. Αυτό πρέπει να μαθαίνουν. Που μαθαίνετε πολιτισμένο ποδόσφαιρο τα παιδιά. Και πονάω.
Ναι. Πονάς, δεν μπορεί να φανταστεί πώ πονάει αυτό. Ναι, ρε. Άστο, άστο. Αυτή που σου δώσα το καλοκαίρι καλή ήταν. Ναι. Αλητία ποδοσφαιρική. Εντάξει, φίλε, ήταν γεμάτη όμω. Αλλιώ πήγε να σκοράρει. Στο κουτεπιέ ήταν, δεν ήταν στο. Εντάξει, την έφαγε όμω. Για την μπάλα πήγα, να ξέρει. Όχι, διάβασα αυτό. Έχει τον Παντελή στον πάγκο, ρε φίλε. Τρέμουν όλοι. Έχει τον Παντελή, αυτό. Τον Παντελή. Ο χειρότερο γενικό αρχηγό σε μούτρα. Βάλαμε τον Χριστό γενικό αρχηγό, ρε. Δεν είστε μπαλάκι, ρε. Βάλτε ένα σκατόμουτρο, ρε. Το Χριστό κοντό. Όχι 2-10. Βάλτε συμπληρωματικό. Να είναι αυτό που του δείχνει τα θαύματα. Κοιτάξτε, βλάκε. Το νερό έγινε κρασί. Να τα λέει αυτά ο Παντελής. Όχι να ορμάει. Τίποτα. Έχετε διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα, ρε.